Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σας έχω υποσχεθεί εδώ και αρκετό καιρό να σας κάνω κάποια βίντεο με πένες. Έτσι θεώρησα να κάνω την αρχή με ένα ξεχωριστό κομμάτι που έχω στη συλλογή μου. Το κομμάτι αυτό, όπως βλέπετε, βασικά δεν βλέπετε, είναι ένα κουτί, το κουτάκι αυτό εδώ. Το έχω αγοράσει εδώ και αρκετό καιρό, ήταν αρκετά οικονομικό, το πήρα 4 με 5 ευρώ και είναι μια πένα την οποία αγαπώ και μια πένα η αλήθεια είναι ότι η οποία δεν την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά. Θα ήθελα να σας δείξω το πιο ξεχωριστό κομμάτι που έχω και είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτή εδώ η πένα, όπως βλέπετε, είναι όλη φτιαγμένη από γυαλί και μπροστά έχει κάποιες εγκοπές. Οι συγκεκριμένες λέγονται glass pen και είναι σε διάφορα σχέδια, αλλά πάνω κάτω η βασική αρχή είναι ίδια. Γυάλινο σώμα και μία μύτη με εγκοπές για να μπορεί να συγκρατεί το μελάνι. Γενικά οι πένες, επειδή τις λατρεύω, μιμούνται, τουλάχιστον όπως ξέρω και εγώ, το σύστημα των ριζών των δέντρων, να απορροφούν το μελάνι και μπορούν να το βγάλουν μεμονωμένα πίσω. Η συγκεκριμένη είναι εντελώς διαφορετική, είναι πένα deep pen, την οποία τη βουτάς, δεν κρατάει μέσα της μελάνι, μόνο επιφανειακά, και όπως βλέπετε μπορεί, έτσι όπως είναι σχεδιασμένη μύτη, να συγκρατήσει το μελάνι και να γράψει. Γενικά όμως πολλοί έχουμε την εντύπωση ότι οι πένες αυρικούν από μόνες τους για να δώσουν μια πολύ καλή οπτική εμπειρία. Δυστυχώς ή ευτυχώς παίζουν πολλοί παράγοντες στο πώς θα γράψεις ή όχι. Ένας παράγοντας είναι το μελάνι. Τα μελάνια τα οποία είναι διαφόρων τύπων. Έχουμε, θα σας δείξω δύο μελάνια, βασικά τρία μελάνια αυτή τη στιγμή, τα οποία έχω. Ένα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι από Κίνα έρχεται και είναι carbon ink. Το carbon ink έχει την ικανότητα να μην απορροφάται εύκολα από το χαρτί, αλλά να μένει στην επάνω πλευρά του χαρτιού, ώστε να στεγνώνει επιφανειακά και να μην μουλιάζει, να μην κάνει σοκ, να μην ρουφάει το χαρτί πολύ μελάνι και γίνονται άσχημα τα γράμματα. Οπότε εγώ είναι το αγαπημένο μου, γιατί επειδή γράφω αρκετά, αργεί μεν λίγο παραπάνω να στεγνώσει το συγκεκριμένο μελάνι, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι είναι πιο ωραίο το αποτέλεσμα που δίνει. Μετά υπάρχει το κλασικό της Parker, το οποίο εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ευκαιρία. Τα μελάνια που υπάρχουν είναι πάρα πολύ ακριβά. Το πιο φθηνό που μπορείτε να βρείτε είναι το κλασικό της Parker. Είναι όπως αυτό που έχουν οι ballpoint στυλί. Με αυτό γεμίζουν οι πένες. Έχει γύρω, οι πένες της Parker γύρω στα 5,80 λεπτά, 5,80 ευρώ. Είναι ωραίο, αλλά δεν μου αρέσει τόσο γιατί απορροφάει το χαρτί, το μελάνι το συγκεκριμένο, πάρα πολύ και γίνεται λίγο περίεργο το αποτέλεσμα. Δεν εντυπωσιάζομαι, δεν τρελαίνομαι τόσο. Και υπάρχει και το μελάνι της Pilot, το οποίο το βρήκα στην ελληνική αγορά και είναι ακριβώς το ίδιο και λίγο πιο, είναι μπλε χρώματος. Είναι σχεδόν το ίδιο με τις Parker, οπότε αυτά τα δύο είναι επιφανειακά μελάνια. Προσωπικά θα σας δείξω και τη διαφορά. Επίσης υπάρχει και αυτό εδώ το οποίο έχω και είναι κόκκινο, είναι ακριβώς το ίδιο, είναι carbon κόκκινο μελάνι. Πάμε όμως να δούμε λίγο πώς αποδίδει η συγκεκριμένη πένα, η οποία είναι αρκετά εντυπωσιακή. Θα γράψω πάνω σε χαρτί για να δείτε πώς είναι και πώς έχουμε το αποτέλεσμα, τι οπτικό αποτέλεσμα παίρνουμε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν γράφεις με πένες πρέπει να παίρνεις διπλές προφυλάξεις και οι προφυλάξεις αυτές απαιτούν να έχεις αρκετό χαρτί μαζί σου, γιατί καλός ή κακός τα μελάνια ή τα μπουκαλάκια στάζουν ή βιάζουν μελάνι κατά την εγγραφή, οπότε είναι λίγο θέμα. Η συγκεκριμένη απλά είναι deep pen, την παίρνεις και την βουτάς μέσα στο μελάνι. Δεν χρειάζεται να σας δείξω, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, λίγο είναι αρκετό. Και με προσοχή, βέβαια οι συγκεκριμένες deep pen είναι πιο επικίνδυνες να λερωθείς. Οπότε ναι, αν και καθαρίζουν πολύ πιο εύκολα από τις άλλες, να σας βάλω αυτό εδώ στην άκρη να μην σας εμποδίζει. Και πάμε να δούμε πώς αποδίδει η συγκεκριμένη πένα. Η αλήθεια είναι, επειδή έχει τη γυάλινη μπροστά ακίδα, είναι λίγο πιο δύσκολο να γράψει πάνω, αλλά είναι αρκετά ωραίο το αποτέλεσμα.
Επίσης, η αλήθεια είναι ότι δυσορίζομαι γιατί έχω την κάμερα μπροστά που με εμποδίζει να έρθω πιο κοντά σε επαφή για να γράψω. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ όμορφο οπτικά, να σας το φέρω ακόμα πιο κοντά για να το δείτε. Η αλήθεια είναι ότι αν έχεις συνηθίσει να γράφεις γρήγορα θα σε ζορίσει γιατί αγγίζει γρατζουνάει η συγκεκριμένη πένα, αλλά είναι εντυπωσιακή. Πιο πολύ θα την έλεγα πένα φιγούρας, δεν μπορείς να αποδώσεις εργασία με αυτήν αρκετά, αλλά είναι ξεχωριστή και βλέπετε το πρώτο σύμπτωμα των συγκεκριμένων πενών, σας είπα βγάζουν μελάνι, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακές. Τώρα δεν έχω και ιδέες για να γράψω στο χάρτη. Αλλά απλά επίσης το θέμα είναι ότι τα αγγλικά συνίστανται για να γράφεις με καλλιγραφία περισσότερο από τα ελληνικά. Δυστυχώς, επειδή τα αγγλικά γράμματα και η αγγλική γραφή έχουν μία τάση να ενώνονται, να είναι πιο εύκολο να δημιουργήσεις μια κυματιστή μορφή που να ακολουθεί μια ροή, ρε παιδί μου, είναι πολύ πιο εύκολο στην καλλιγραφία. Όχι ότι δεν γίνεται με τα ελληνικά, αλλά δυστυχώς τα ελληνικά είναι ένα θέμα. Το οπτικό αποτέλεσμα που θα πάρεις δεν είναι και το ότι καλύτερο. Αν και σε γενικές γραμμές είναι αρκετά όμορφη πένα, βλέπετε κρατάει αρκετή ώρα επάνω το μελάνι, δεν στεγνώνει εύκολα. Οι λωρίδες αυτές που έχει η πένα εδώ μπροστά είναι τέτοιες ώστε να βοηθάνε στο να γίνεται καλύτερη διάχυση του μελανιού και είναι αρκετά όμορφο το οπτικό αποτέλεσμα που παίρνουμε. Επίσης, οι πένες είναι πολύ όμορφες, σαν να πεις να ασχοληθείς για μεζογραφική με τις συγκεκριμένες. Μπορώ να πω ότι τις λατρεύω όσο λίγα άτομα και προσπαθώ να σας το φέρω ακόμα πιο κοντά. Προσπαθώ να τις βάλω στην καθημερινή μου ζωή και να τις εντάξω στην καθημερινότητά μου. Είναι δύσκολο, καλός κακός, ειδικά αν είσαι άτομο το οποίο γράφει αρκετές ώρες, αλλά νομίζω ότι γίνεται πολύ πιο εύκολα η εισαγωγή τους από ότι αν δεν ασχολείσαι καν ή απλά την έχεις μόνο για παιχνίδι. Η συγκεκριμένη πένα μπορώ να πω ότι μου αρέσει αρκετά. Έχει ωραία μύτη, η μύτη της θα την έτασα σε πάχος 0,3 με 0,4. Απλά το κακό είναι επειδή είναι γυάλινη και φύρεται, θέλει να στρώσει λίγο η πένα, πρέπει να γράψεις αρκετά. Χρειάζεται λίγο τριβή με το χαρτί, ώστε να αποδώσει, να ελιανθεί λίγο από κάτω και να μπορεί να αποδίδει καλύτερα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι αρκετά όμορφη. Βέβαια το κακό είναι ότι η συγκεκριμένη αν πέσει κάτω έσπασε και τέλειωσε. Όμως μπορώ να πω ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο χάλια. Πάντως είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, μπορώ να πω. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, αν σας αρέσει ή όχι. Και αφού την καθαρίσω, το θέμα είναι ότι πρέπει να καθαριστεί αρκετά καλά. Καλό θα είναι να υπάρχει και ένα ποτήρι με νερό για να τη βουτάτε, αν πρόκειται τη συγκεκριμένη να την καθαρίσετε. Και μετά την καθαρίζετε με ένα χαρτί, ώστε να φύγει το μελάνι. Τώρα, εγώ δεν προέβλεψα και δεν έχω ποτήρι με νερό. Βασικά, έχω ένα ποτήρι με νερό, αλλά θέλω να πιω από αυτό. Οπότε θα είναι λίγο τέτοιο, λίγο περίεργο να τη βουτήξω μέσα. Να δούμε πώς γράφει και το Πάρκερ το μελάνι. Γενικά, αν μπορείτε να διακρίνετε, το συγκεκριμένο κάθεται πάρα πολύ όμορφα στο χαρτί. Αλλά το Πάρκερ, να δούμε τη διαφορά. Η συγκεκριμένη κόλλα είναι μια απλή κόλλα. Μια απλή κόλλα η οποία είναι από αυτές που βάζουμε στα δοτητικά μας, πάχους 0,8 αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε να δούμε πώς γράφει και το άλλο κομμάτι, ας το βάλω μάλλον δίπλα-δίπλα. Είναι λίγο πιο αδύναμο το χρώμα του μελανιού, τουλάχιστον σε μένα έτσι όπως το βλέπω εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι επειδή είναι πιο ωραίο το μελάνι, έχει την τάση να χάνεται πιο εύκολα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι αρκετά. Καλή η απόδοση του. Σε τέτοια χαρτιά νομίζω το Parker έχει καλύτερη απόδοση. Αν και θα προτιμούσα το Parker σε πιο γυαλιστερά χαρτιά, γιατί απορροφάται λίγο καλύτερα, οπότε δεν απορροφάται όσο πρέπει.
Τέλος πάντων, δεν είμαι εμπειρός τόσο στο θέμα πένες, αλλά μπορώ να πω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό και αρκετά ωραίο και για κάποιο λόγο είναι αρκετά οικονομικό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά το να γράφεις με πένα είναι αρκετά οικονομικό. Τώρα δεν έχω τι να γράψω. Γενικά, όταν κάνω το βίντεο, είμαι επικεντρωμένος στο να κάνω το βίντεο και δεν ξέρω τι να σας γράψω για να δείτε και το γραφικό μου χαρακτήρα με αυτή την πένα. Απλά είναι, ναι, είναι αρκετά οικονομικές όπως σας έλεγα. Η fountain pen γενικά, η deep pen είναι λίγο πιο κοστοβόρες γιατί το μελάνι δεν μπορείς να το υπολογίσεις και γενικά βγαίνει πολύ πιο μεγαλύτερη η ροή του. Αλλά οι πένες, οι fountain pen, τις οποίες θα δείξουμε σε ένα άλλο βίντεο, είναι πιο οικονομικές. Οπότε με ένα δοχείο, δείτε αυτό το δοχείο. Το συγκεκριμένο δοχείο το έχω αγοράσει, τη Sparker, από το 2015. Το έχω 1,5 χρόνο και ακόμη δεν έχω τελειώσει. Και μπορώ να πω ότι χρησιμοποιώ αρκετά συχνά γεμίσματα με το συγκεκριμένο. Και γράφω αρκετά συχνά με πένα, περισσότερο από το μέσο όρο. Οπότε είναι αρκετά οικονομικά. Μην νομίζετε ότι θα δώσετε πολλά λεφτά. Μόνο η στυλή που αγοράζετε. Απλά το κακό είναι ότι οι πένες, αν όχι όλες, οι περισσότερες αφήνουν αυτό το. Το μελάνι του αργεί να στεγνώσει, είναι σαν να γράφεις με ballpoint στυλό πολύ πιο έντονα. Βέβαια υπάρχουν πένες όπως θα σας δείξω, σας έχω δείξει σε παλαιότερα βίντεο αλλά θα σας ξαναδείξω κάποια στιγμή, οι οποίες είναι αρκετά κοντά σε στυλό η γραφή τους, βγάζουν όσο μελάνι πρέπει και υπάρχουν και τρίκ με τα οποία μπορείτε να βγάλετε συγκεκριμένη ροή μελανιού από μία πένα ακόμα πιο λίγο από ό,τι θα βγάζει κανονικά, τα οποία θα ήθελα να σας τα κάνω σε ένα επόμενο βίντεο και για κλείσιμο θα ήθελα να σας να γράψω κάτι και να είναι η αποφώνηση.